Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα σας διαβάσω, είναι μία από τις σπάνιες φορές, ένα μήνυμα ενός φίλου του καναλιού, ο οποίος έγραψε κάτω από αυτό το βίντεο, αυτό το σχόλιο, το οποίο αναφέρεται στους άντρες και τους προβληματισμούς τους. Ένα εκπληκτικό μήνυμα και θέλω να συμπληρώσω κι εγώ σε κάθε παράγραφο που θα διαβάζω τη δικιά μου άποψη. Σαν άντρας θα σου πω τη γνώμη μου για αυτούς τους άντρες. Τους άντρες δηλαδή που βρίζουν, που κάνουν παράπονα, που για όλα αυτά είναι οι γυναίκες, μπλα 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 μπλα. Στην Ελλάδα, επειδή τα οικονομικά είναι σε άθλια κατάσταση, εκφράζουμε λίγο πιο κοψά, το λέει λίγο πιο σκληρά εδώ, και ο τρόπος που μεγαλώνουμε είναι αρνητικός στο να σμπρώξει μεγάλα μυαλά και άντρες στο να πετύχουν. Συμφωνώ. Η Ελλάδα όμως ήταν ανέκαθεν έτσι. Ήταν μια χώρα του ρουσφετιού, του μέσων, του συμφέροντος. Τα μεγάλα μυαλά πνίγονταν μέσα σε μία πελατειακή εξευθυλιστική κατάσταση που κυριαρχούσε για χρόνια και οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν διαπρέψει είναι στο εξωτερικό. Πάμε παρακάτω, είναι και άλλοι παράγοντες. Οι περισσότεροι άντρες είναι δυστυχισμένοι με τη ζωή τους και εκεί ξεκινάνε όλα αρχικά. Ναι, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, οι γενιές που μεγαλώνουν, πραγματικά καταλαβαίνω για έναν άντρα όπου η οικονομική του ανεξαρτησία είναι πολύ σημαντική, ναι, είναι αρκετά παγιδευμένος σε αυτή τη χώρα. Όμως, πολλοί άντρες επειδή ψυχολογικά δεν είναι καλά, δεν περιποιούνται τον εαυτό τους ή στυλιστικά εμφανισιακά, δεν δουλεύουν για να δείξουν ότι αγαπούν τον εαυτό τους. Αυτό είναι μια παγίδα. Όταν σε πάρει κάτω βόλτα, αρχίζεις και δεν περιποιείς τον εαυτό σου πια. Αρχίζει και αναδύεται μια κλιμακόμενη απεσιοδοξία. Αυτό το πέρασα και εγώ όταν ήμουν αρκετά μικρότερη για ένα διάστημα. Κάπου στράβαινε το πράγμα και άρχισα σιγά σιγά να μην περιποιούμε τον εαυτό μου. Τότε ήμουν, θυμάμαι, 25-26, για 2-3 χρόνια κράτησα αυτή τη φάση και ξέρω πολύ καλά πώς είναι. Ακόμα και αν σου το πούν, δεν έχεις όρεξη να το κάνεις. Πολλοί άντρες τους είναι δύσκολο να κατανοήσουν πολλά πράγματα και τα βλέπουν τα περισσότερα εγωιστικά. Συμφωνώ. Θα έλεγα ότι οι άντρες έχουν ένα υπερ-εγώ. Πολλά πράγματα δεν τα παραδέχονται. Φταίνει πάντα ή έξω από αυτούς. Δεν μοιράζονται πράγματα, τα κρατάνε όλα μέσα τους, θέλουν να τα λύσουν όλα μόνα τους και πολλές φορές μέσα στο μυαλό μας οι σκέψεις κάνουν κύκλους και στο τέλος όταν δεν βρίσκεις άκρη σε παίρνει πάρα πολύ από κάτω. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη θνησιμότητα στους άντρες από τα 50-60 και μετά, γιατί καταπιέζουν τόσο πολλά συναισθήματα που στο τέλος τους βγαίνει σε ασθένεια. Το καταπιεσμένο συνέστημα και ο χρόνιος κρυμμένος και υπόγειος θυμός και η θλίψη γίνονται ασθένεια. Οπότε προσοχή παιδιά, χρειάζεται να εξωτερικεύεστε περισσότερο και να ζητάτε βοήθεια όταν βρίσκεστε σε αρνητικούς φαύλους κύκλους και δεν μπορείτε να βρείτε. Μην αφήνετε τη ζωή σας να βαλτώνει. Ποτέ. Never. Τα χρόνια περνάνε και δεν ξαναγυρνάνε. Χρειάζεται να κάνεις άμεσα κάτι όταν βλέπεις ότι κάνεις κύκλους. Όταν λοιπόν τρώνε τη χιλόπιτα, λέει ο φίλος μας, δεν κοιτάνε να δουν τι έφτεξε, αλλά πάνε κατευθείαν να ρίξουν ευθύνη στο άλλο φίλο. Στο βλέπω συχνά στους άντρες που δεν έχουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Και εγώ όταν ήμουν μικρότερη δεν είχα και έπρεπε να δουλέψω για να αποκτήσω αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, και ακόμα το δουλεύω. Δεν φταίνε όμως πάντα οι άλλοι, γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση. Ότι εμείς σαν γυναίκες έχουμε πάρα πολλά ελαττώματα και προσπαθούν να πλασάρουν έναν εαυτό που δεν είναι. Το έχω πει σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, το ξέρετε πολύ καλά και δεν θα αλλάξω γνώμη γι' αυτό αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση. Μια μεγάλη μερίδα γυναικών, υπάρχουν και πολύ γλυκά πλάσματα εκεί έξω, αλλά εσύ χρειάζεται να δεις γιατί δεν μπορείς να συνάψεις σχέσεις, γιατί εισπράττεις τόση απόρριψη, γιατί φίλε μου δεν είναι μόνο η εμφάνιση, πίστεψέ με εσείς οι άντρες είστε τυχεροί. Που σε εσάς δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η εμφάνιση όσο παίζει σε εμάς τις γυναίκες. Και θα σου πω για ποιο λόγο. Κάτσε να κάτσω λίγο, να αλλάξω λίγο θέση. Γιατί σε έναν άντρα παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που εκπέμπει. Μετράει και σε εμάς. Αλλά επειδή ο άντρας είναι ένα οπτικό on, με την πρώτη εντύπωση θα κοιτάξει την εμφάνιση μιας γυναίκας. Και το λένε όλοι οι άντρες σας. Έτσι. Οπότε μια γυναίκα θα κάνει τα πάντα για να είναι όμορφη, εμφανίσιμη κτλ. Κτλ. Αλλά εσύ είσαι τυχερός που δεν χρειάζεται να είσαι ούτε πολύ ψηλός, ούτε πολύ όμορφος, ούτε πολύ γυμνασμένος, γιατί η προσωπικότητά σου, αν την εξελίξεις και την αναπτύξεις και την καλλιεργήσεις, από μόνη της θα γίνει πόλος έλξης. Και πίστεψέ με, θέλω εδώ να μ' ακούσεις, δεν χρειάζεται να έχεις πάρα πολλά λεφτά.
Ναι, οι άντρες επιτυχημένοι με τα πολλά λεφτά όντως έχουν πολλές ευκαιρίες γιατί αποπνέουν δύναμη. Το χρήμα και η επιτυχία είναι δύναμη και η δύναμη έλκει. Όπως έλκει εσένα η όμορφη γυναίκα, η θηλυκιά γυναίκα, η θερτική γυναίκα, έτσι έλκει μια γυναίκα η δύναμη. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί άντρες που είναι σε αυτή την κατάσταση στη χώρα μας και δεν είναι όλες οι γυναίκες σε αυτούς τους κύκλους. Οπότε λοιπόν, χρειάζεται στο δικό σου πεδίο δράσης να κάνεις ό,τι μπορείς για σένα, όχι για την άλλη, όχι για τις γυναίκες. Για σένα, για να νιώσεις, να αρχίσεις να νιώθεις πιο καλά με τον εαυτό σου. Θα βρεις έναν μέντορα, θα βρεις έναν άνθρωπο που θα σε βοηθήσει, θα βρεις ένα πρότυπο που θα προσπαθήσεις να μιμηθείς κατά κάποιο τρόπο τα βήματα που έχει κάνει στη ζωή του ή να το πάρεις ως παράδειγμα. Χρειάζεται κάτι να κάνεις γι' αυτό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εξελισσόμενα όντα. Αν δεν κάνεις κάτι, θα μείνεις σε ένα τέλμα και σε ένα φαύλο κύκλο γκρίνιας. Stop! Stop! Σταματάμε την γκρίνια και κάνουμε κάτι για μας. Μη μου λες ότι είμαι καλά και δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αν ήσουν καλά δεν θα γκρίνιαζες. Okay? Δεν θα έκανες παράπονα. Τα χρόνια περνάνε και ο μέσος άντρας ψυχολογικά νιώθει μόνος. Βλέπει τη ζωή του να μην είναι όπως την θέλει και η άβρα που βγάζει σε μια γυναίκα είναι μιζέρια και κακομοιριά. Όσο και να προσποιηθούν, καταπληκτικός εδώ, ότι είναι κάποιοι ή να το παίζουν ότι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν θα δουλέψει ποτέ. Η υποκρισία όπως και στις γυναίκες δεν δουλεύει. Ο άλλος θα παίρνει, θα πάρει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτή η μοναξιά η αντρική είναι πολύ σκληρή. Γιατί μιλάω με πολλούς άντρες και ξέρω ότι κρατάνε πάρα πολλά μέσα τους, επειδή κοινωνικά έχουν προγραμματιστεί να είναι δυνατοί και δεν τολμούν να παραδεχτούν ότι ξέρεις κάτι, χρειάζομαι βοήθεια. Την ενέργεια δεν μπορείς να την ελέγξεις. Αν μέσα σου είσαι κομμάτια, θα βγάλεις λάθος ενέργεια. Πόσο σωστό είναι αυτό που είπε ο φίλος. Ακριβώς. Αυτό που εκπέμπεις, αυτό που βγάζεις προς το έξω, όσο και να θες να το κρύψεις με ένα ψεύτικο ύφος, βγαίνει σε όλους μας. Δεν μπορούμε να κρύψουμε αυτό που πραγματικά νιώθουμε και ό,τι πιέζουμε βγαίνει μέσα από τα κύτταρά μας. Ο άλλος το πιάνει στον αέρα αμέσως. Οι επιτυχημένοι άντρες, οι οποίοι είναι δυνατοί οικονομικά και είναι ευτυχισμένοι με τη ζωή τους και εμφανισιακά είναι μέτριοι έως πολύ όμορφοι, έχουν μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Έχουν την άβρα του νικητή. Okay. Τώρα, επιτυχημένος μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε. Εγώ ξεκίνησα το coaching σε μεγαλύτερη ηλικία. Είχα ήδη μια σταδιοδρομία στις πλάτες μου και ξεκίνησα από το μηδέν. Παιδιά, από το μηδέν. Και είμαι εδώ που είμαι. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Άκουσέ με. Μπορεί οι άλλοι να σου λένε ότι δεν μπορείς, εσύ μπορείς όμως. Χρειάζεται όμως να κάνεις τα κατάλληλα βήματα γι' αυτό. Okay? Μπορείς κατά πάσα στιγμή να ξεκινήσεις μια νέα καριέρα. Ακόμα και στην Ελλάδα της κρίσης. Μπορείς. Άκουσέ με. Ειδικά εσύ που είσαι άντρας και είναι πάρα πολύ σημαντική για έναν άντρα η οικονομική ανεξαρτησία για τον εαυτό του κατά κόρον, όχι για να ταΐζει γυναίκες και να γίνεται χορηγός, όχι. Για σένα θα το κάνεις. Γιατί έτσι θα έχεις μετά μία πιο καλή κοινωνική ζωή, καλύτερη ερωτική ζωή και θα νιώθεις καλύτερα για σένα, θα το εκπέμπεις. Για μένα πάντα όλα ξεκινάνε πρώτα από την αυτοεκτίμηση, το πώς βλέπω τον εαυτό μου, από τα βήματα που κάνω για μένα και πόσο επενδύω σε μένα, πόσο επενδύω και πώς αρχίζω να νιώθω καλύτερα με κάθε βήμα που κατακτάω στη ζωή μου, κάθε σκαλοπατάκι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κατάκτηση των σκαλοπατιών, το παγκαλά, της ζωής. Πίστεψέ με, το έχω βιώσει και είναι εκπληκτικό το πώς αρχίζεις και νιώθεις μετά για τον εαυτό σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι επιτυχημένοι άντρες λοιπόν είναι ανοιχτά μυαλά, έχουν κατανόηση, είναι ανεξάρτητοι, πολύ σημαντικό ανεξαρτησία και δεν θα ακούσει εύκολα από αυτούς να λένε κλισέ βλακίες, γιατί δεν έχουν κόμπλεξ μέσα τους. Ακριβώς! Όταν θα αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα για σένα, τα κοριτσάκια θα έρχονται μόνα τους, θα έλκονται. Πίστεψέ με.
θα γίνεσαι πόλος έλξης. Και εδώ θέλω κάτι να συμπληρώσω στο προηγούμενο παράγραφο. Λέει η μέτρια ως πολύ όμορφη άντρα. Οκ, έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται να είσαι top. Ένας άντρας μπορεί να είναι και τελείως αδιάφορος εμφανισιακά, αλλά όταν εκπέμπει ωραία κύματα, μου έχει τύχει εμένα πολύ μικρή να ερωτευτώ δύο φορές στη ζωή μου άντρες που δεν ήταν καθόλου εμφανίσιμοι. Καθόλου. Αλλά αυτό που βγάζανε ήταν τόσο γοητευτικό και τόσο ελκυστικό και τόσο ενδιαφέρον που είχα ξεχάσει τελείως τι έβλεπα. Δεν βλέπεις αυτό που βλέπεις. Βλέπεις αυτό που εκπέμπει. Και αυτό δεν είναι ψεύτικο. Πρόσεξε, δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι είσαι top. Χρειάζεται να το κατακτήσεις σιγά σιγά μέσα από την διαδρομή της ζωής σου. Και μέσα από το μονοπάτι που θα χτίσεις εσύ για να γίνεις καλύτερος. Στη ζωή το ένα φέρει το άλλο, λέει ο φίλος μας. Είναι μια αλυσίδα. Η άβρα μας και η ενέργειά μας παίζει σημαντικό ρόλο σε μια γνωριμία ή στην εικόνα μας. Λίγο το ρούχο που φοράμε και δεν μας φοράει. Σημαντικό, παιδιά, να προσέχετε το στυλ σας. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβά τα ρούχα σας. Να έχει όμως στυλάκι, να δένει με αυτό που είσαστε. Και κάντε και λίγο γυμναστικούλα, έτσι. Μην αφήνετε μετά τα 30 να μεγαλώνει κοιλιά. Λίγο η περιποίηση, λίγο η ομορφιά, λίγο η αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο. Ακριβώς. Λίγο η ευτυχία και η όρεξη που βγάζει ένας δυνατός άντρας. Δεν θέλει και κάτι παραπάνω για να ρίξει μια όμορφη γυναίκα. Γιατί ο οργανισμός της διαβάζει αυτά τα σημάδια και της λέει αυτό είναι για σένα. Όπως εσύ έλκυσε από μια όμορφη γυναίκα που νιώθει πιο σίγουρη για τον εαυτό της. Και όταν λέω όμορφη, δεν χρειάζεται να είναι top, δεν είναι όλες top models, αλλά πόσοι άντρες έλκυστε από μέτριες κοπέλες οι οποίες βγάζουν μια τσαχπινιά, μια γλύκα, μια ελκυστικότητα, μια φιλικότητα και λέτε δεν ξέρω κάτι έχει αυτή η κοπέλα, κάτι με τραβάει. Αυτό το κάτι θα εκπέμπεις όταν θα αρχίζεις να σε φροντίζεις. Άκουσέ με. Ο δυνατός άντρας λοιπόν, ο εσωτερικά δυνατός συμπληρώνω εγώ, της βγάζει ασφάλεια και όχι μιζέρια, αλλά ζωή. Χαίρεται που είναι μαζί του γιατί περνάει όμορφα και δεν ακούει για προβλήματα και βλακίες. Ακριβώς! Μπορεί να την καταλάβει γιατί είναι μυαλό και την συμβουλεύει και έχει ένα χαρακτήρα που μπορεί να τη στηρίξει ψυχολογικά και πρακτικά. Εδώ θα συμπληρώσω ότι θεωρώ ότι σε μια σχέση όταν αρχίζει και έρχεται η οικειότητα, ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή και η γυναίκα να είναι εκεί για τον άντρα, όχι να τον στηρίζει σαν μαμά, αλλά να είναι εκεί και εκεί γι' αυτό. Δηλαδή, σε ένα ζευγάρι χρειάζεται μια αλληλοσυμπλήρωση. Αλλά δεν είναι ο ένας ψυχολόγος του άλλου και δεν θα λύσει κανένα τα προβλήματα του άλλου. Απλά είμαστε εκεί για να τον ακούμε τον άλλον. Και να λέμε, είμαι εδώ για σένα. Πες μου τι μπορούμε να συζητήσουμε τώρα. Τι σε απασχολεί. Okay. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στο ζευγάρι, αλλά αφού δημιουργηθεί οικειότητα. Πάμε παρακάτω. Γενικά οι δυνατοί άντρες είναι δυνατοί και θα έχουν τις περισσότερες γυναίκες. Ναι, έτσι είναι. Οι αδύναμοι που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους, αυτό σημαίνει είμαι αδύναμος. Δεν τα έχω καλά με μένα. Και μια γυναίκα, αν δεν τα έχει καλά με τον εαυτό της, γίνεται εσωτερικά αδύναμη. Αλλά αυτό διορθώνεται. Οι αδύναμοι άντρες λοιπόν που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους, δεν θα έχουν καμία επιτυχία και αν έχουν, θα είναι με πολύ κατώτερες γυναίκες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Πολύ σκληρή κουβέντα. Και έπεσαν εκεί μπα και δουν άσπρη μέρα που δεν. Δηλαδή, αν νιώθεις πολύ πεσμένος και το θάρρος για ζωή είναι στον πάτο και η αυτοεκτίμησή σου είναι στον πάτο, γιατί εκεί σε πήγε η ζωή, δυστυχώς, θα έλκεις παρόμοιες γυναίκες. Και φυσικά δεν θα είσαι καλά. Χρειάζεται λοιπόν εσύ να σε ανεβάσεις. Κάνε ό,τι μπορείς, φίλε μου. Για σένα, όχι την άλλη. Για σένα. Αυτά λοιπόν τα χώρια χρειάζονται βοήθεια, το τονίζει. Μπράβο, φίλε μου. Χρειάζονται ελπίδα και κάποιος να τους ανασηκώσει. Και δεν θα γίνει από γυναίκα. Η γυναίκα δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι. Συμφωνώ. Μην περιμένετε. Τώρα μιλάω και στις γυναίκες και στους άντρες. Να έρθει ένας πρίγκιπας, μια πριγκίπισσα για να σας σώσει. Τα παραμύθια της Σταχτοπούτας είναι μπούρδες. Δεν ισχύουν. Έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στο ασυνείδητο των παιδιών, ειδικά των κοριτσιών. Μην περιμένετε μια γυναίκα να σας ανεβάσει. Μην περιμένετε μια σχέση να σας ανεβάσει. Πρέπει εσύ ήδη να σε ανεβάσεις, ακόμα και σέρνοντας. Πώς να σου πω, τα πρώτα βήματα θα τα κάνεις σέρνοντας στην αρχή.
Θα λες, θα πετύχω, δεν θα πετύχω. Τέλος πάντων, θα κάνω αυτό που μπορώ και ό,τι βγει. Και θα επιμείνεις εκεί. Εγώ να δεις πώς επέμενα όταν ξεκίνησα τη δεύτερη καριέρα μου. Και έλεγα, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Μπορεί και να μην πετύχει. Ήταν κάτι καινούριο στην Ελλάδα. Αλλά εκεί, πείσμα. Λοιπόν, δεν θα σε σώσει καμία γυναίκα. Καμία. Αν βρεις μια γυναίκα που θα ερωτευτείς και σε ερωτευτεί και δεν είσαι καλά, που δύσκολο να σε ερωτευτεί αν δεν είσαι καλά, τότε θα προσκοληθείς πάνω της, θα αγγίσεις ζωή μόνο από αυτήν, θα την κάνεις κέντρο του κόσμου, που αυτό είναι η στάση του αδύναμου, και εκεί τα δύο τα θύλα, και στο τέλος θα φύγει. Και θα λες, μα εγώ τα έδωσα όλα, οι κακές γυναίκες που με αφήνουν. Δεν τα δίνουμε ποτέ όλα, δίνουμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στον άλλο. Κορίτσια, και για εσάς ισχύει αυτό. Τα αγόρια αυτά χρειάζονται λοιπόν, λέει ο φίλος μας, βοήθεια τους γύρω τους. Καλή δουλειά, στρωμένη ζωή, ώστε να είναι άνετοι και να μπορούν να ασχοληθούν με μια γυναίκα. Όχι για να γίνουν χορηγοί, απλά για να μπορούν να κυκλοφορούν και να είναι σε θέση να κάνουν 5 βήματα παραπάνω. Και σιγά σιγά όλα θα αλλάξουν στη ζωή τους. Θα είναι ευτυχισμένοι και ήρεμοι μέσα τους και θα μπορούν να ασχοληθούν και με τον εαυτό τους, ώστε να αναπτυχθούν και με τους γύρω τους. Μέχρι τότε ως αντίδραση θα βγάζουν χολή και κόμπλεξ. Ακριβώς. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Χολή και κόμπλεξ βγάζεις όταν λειτουργείς συντονισμένος στην θέση του νικημένου. Χρειάζεται λοιπόν να οδεύσεις σιγά σιγά στη θέση του νικητή. Γίνεται πίστεψε. Και να θυμάστε πάντα, λέει, πολύ ωραία παρατήρηση και αυτή, φίλε μου, θα κάνουμε μαζί βίντεο από εδώ και πέρα. Φοβερά τα αντιλήμματά σου. Όπως οι άντρες έχουν τα στραβά τους, έχουν και οι γυναίκες πολλά κακά χαρακτηριστικά, έτσι ακριβώς είναι. Ή θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους και να προφυλάζουμε τον εαυτό μας, ή θα πέφτουμε μια ζωή στα. Και υπάρχουν και άντρες και γυναίκες τέτοιοι. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακριβώς. Κακοί χαρακτήρες πάντα θα υπάρχουν. Χειριστικοί άνθρωποι σε κέντρα δύο τα φύλλα θα υπάρχουν. Απατεώνες, οι άνθρωποι που σε κοροϊδεύουν πάντα θα υπάρχουν. Αυτό δεν σε πτωεί. Πάντα θα ψάχνεις το καλύτερο στη ζωή σου, γιατί εξάλλου αυτή είναι η πρόκληση. Η ζωή δεν είναι και για να κάθεσαι και να περιμένεις να σου έρθει ουρανοκατέβατα ο πρίγκιπας και η υπερκύπησσα ή μια καλή δουλειά. Μην περιμένεις να σου έρθει μόνο του, δεν έχετε τίποτα μόνο του. Λοιπόν, αυτοβελτίωση, εστίαση στον εαυτό σου, προσπάθησε για το καλύτερο, ίσως να χρειαστούν δεύτερες σπουδές, ίσως χρειαστεί να πας στο εξωτερικό. Ίσως μπορείς και εδώ να μείνεις και να βελτιώσεις τη ζωή σου σε κάθε επίπεδο. Άκου που σου λέω. Έχει δίκιο ο φίλος μου. Και πριν γράψεις το σχόλιο, σκέψου πάρα πολύ καλά αυτό που θα γράψεις. Θέλω να τα περάσεις από φίλτρο όλα αυτά που άκουσες. Οκ? Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με έναν φίλο σας. Είμαι σίγουρη ότι θα τον βοηθήσει και θα τον βγάλει λίγο από αυτήν την επαναλαμβανόμενη απεσιοδοξία στην οποία έχει μπει. Αν θέλετε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα ειδοποιήσεις για νέα βίντεο του καναλιού μας, κάντε subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται κάθε εβδομάδα ειδοποιήσεις και να μην χάνετε κανένα θέμα. Αυτά είχα να πω για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, να έχετε το πανέμορφο με ένα πανέμορφο βραδάκι και θα ξαναλέμε στο επόμενό μας θέμα και βίντεο. Φιλάκια πολλά!